Για να ξεκινήσουμε τώρα την κουβέντα <coughs> μα, γιατί η κυρία Κανέλη, από τη μία, λέει η ελληνική κυβέρνηση ότι διάλογο με υπερπτήσει εμεί δεν πρόκειται να κάνουμε. Από την άλλη, ακούμε τον Ερντογάν να λέει ότι εγώ έχω και τρίτο γεωτρύπανο και ελέγχω όλη την περιοχή. Αυτά όλα μαζί πώ μπορούν να συνδυαστούν. Και περιμένουμε και τι συντεταγμένε, όπω είπαμε, από την άλλη πλευρά να αναρτηθούν στον ΟΗΕ. Ναι. Ε, η ιστορία διδάσκει. Όχι κατά ανάγκη, είναι επαναλαμβανόμενη. Και ειδικά όταν είναι και πρόσφατη. Δεν την κουβεντιάζουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κρατάμε κορφολογήματα δημοσιογραφικού τύπου. Και είχε δίκιο ο Κανδύλι που έλεγε ότι η ιστορία αρχίζει εκεί που τελειώνει η δημοσιογραφία. Mm -hmm. Λοιπόν, αν το δούμε λίγο βαθύτερα, τον είναι και καθηγητή άλλωστε. Δεν, εγώ, μόνο πολιτικά μπορώ να μιλήσω. Ε, Κάποιο θα έπρεπε να θυμηθεί, σαν αυτέ τι μέρε τώρα που ζούμε, τι έχει συμβεί στη γειτονιά γενικότερα. Mm -hmm. Και άμα δούμε τι έχει συμβεί στη γειτονιά γενικότερα, περίπου ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δηλαδή, δηλαδή για παράδειγμα. Ε, Πού είναι το κουρδικό ζήτημα, τέτοιε μέρε πριν παραδινόταν ο Τσαλάν στην Κένια, 15 του mm. μηνό. Σωστά. Ναϊρόμπι. Έχοντα περάσει από εδώ. <χ> <Ενάξει>? <χ> Σωστά. Ε, αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένο εκεί που είναι. Οι Κούρδοι είναι σε δύο ή τρία στρατόπεδα χωρισμένοι με διαφορετικέ συμμαχίε. Οι κουβέντε για το κουρδικό που οδήγησαν στη ζώνη, σε όλη αυτή την κουβέντα. Είναι μια αιστεία πολέμου διωγγούμενη και μάλιστα ενό πολέμου που τίνει να γίνει και πόλεμο υπερδυνάμενο σε διπλωματικό στρατιωτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, δια αντιπροσώπων, χωρί να έχει γενικευθεί ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πάτε να δείτε στην περιοχή ποια είναι η στάση και η πρόταση των Αμερικανών για το Παλαιστινιακό. Μάλια στη γλώσσα μου να το λέω, δεν ανοίξαμε τη συζήτηση. Η πρόταση του αιώνα των Αμερικάνων είναι μία Παλαιστίνη ελβετικό τυρί όπου η φέτα του τυριού είναι το Ισραήλ και κάτι θύλακες τρύπη, τρύπες, Αυτή θα, αυτό θα είναι το καινούργιο παλαιστινιακό κράτος. Κόντρα σε ψηφίσματα του ΟΗΕ, τη Συμφωνία και τον δικό χάρτη. Ε, Ό,τι έχει προηγηθεί και δεν έχει προηγηθεί. Πάμε στη Λιβύη. Στη Λιβύη, εκεί που άνοιξε το μέτωπο, ε, έχουμε την εξέλιξη που ξέρουμε σήμερα. Πάτε λίγο παραπέρα. Ελβενί, α, ε, Αλβανία, ε, Κόσοβο. Όλη αυτή η ιστορία και σκόπια, ποια ήταν η στάση τη Γαλλία και πώ διαφοροποιείται. Αυτή τη στιγμή Εσείς λοιπόν. Εσεί βάζετε όλο το χάρτη τώρα. Ακούστε, αλλά... εγώ δεν ε... βάζω το χάρτη γιατί mm. δεν μπορείτε να αποκόψετε αυτό από το ναι, χάρτη. Ναι, σωστά, σωστά. Όταν στο Βερολίνο για την ασφάλεια έχουν βάλει 10 χώρε κάτω, οι οποίε αρχινάνε από την Αλγερία και το Μαγκρέμπ μα και φτάνουν. μέσα φτάνουνε... αυτό το περιβάλλον τώρα να βάλουν. Η δική μα θέση, ο άλλο πάει με τρίτο γεωτρύπανο εκεί. Σου λέει, Θέλω να ελέγξω όλη τη Μεσόγειο. Η δική μα θέση δεν μπορεί να είναι λόγια, πρέπει να είναι έργα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όταν η απόφαση και οι κουβέντε είναι ότι θα πολλαπλασιαστεί η Frontex, mm -hmm. όταν είμαστε εμεί που φέραμε τον ΝΑΤΟ εδώ, και άσπρη μέρα δεν είδαμε ούτε φύλαξη ούτε τίποτα, όταν η συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμφωνία με την Τουρκία δεν αποδίδει γιατί επιμένει ο Ερντογάν να χρησιμοποιεί mm -hmm. του πρόσφυγε κάθε φορά σαν απειλή. Mm -hmm. Θυμίζω θα ότι. Θα το ξαναχρησιμοποιήσει λέτε. Ακούστε με. Αυτέ τι απειλέ, αν θέλουμε να είμαστε λίγο σοβαροί, τι εκτοξεύσαμε πρώτοι διαστόματο καμένου επί ΣΥΡΙΖΑ πριν από ευχαριστώ, μερικά χρόνια. Ευχαριστώ, 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 Εντάξει, και μετά ήρθαν οι χώρε του Βίζεγκραντ. Μετά ήρθαν τα κλειστά σύνορα. Μετά ήρθε Εντάξει, η τώρα, συμφωνία, που συμφωνία που παραμένουν νέα, να κλειστά τα σύνορα. Η χώρα, λοιπόν, η χώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει δικαιώματα που δεν τα έχει ε, 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 ανακηρύξει. Μία προοπτική που πάει να ανοίξει τη Χάγη, για την οποία κάποιο θα πρέπει να είναι όχι απλώ κουμπωμένο, θα πρέπει να είναι επιφυλακτικό και μόνο στο άκουσμα τη λέξη Χάγη. Πρώτα απ' όλα, γιατί η Χάγη Συστή δεν είναι το δικαστήριο που φανταζόμαστε όλοι. Προφανέστατα και μάλιστα γιατί αυτό συνεπάγεται προκαθορισμένη ατζέντα Να, με ας. το τι θα πάει στη Χάγη. Ε, χαλά, πω, Όταν πω, πω, πω. ο άλλος τα βάζει όλα κάτω, όλα κάτω, ε, έχει Είναι συνεπίτημα. καταδικασμένη η Ελλάδα σε αυτό το ενδεχόμενο, λέτε. Ακούστε, υπάρχουν ε, αποφάσεις τη Χάγη που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Mm -hmm. Και δεύτερον, η Χάγη δεν είναι δικαστήριο μακράν mm -hmm. και πέραν των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Mm -hmm και του ελέγχου σε επίπεδο πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αυτή τη στιγμή όμω, αν δείτε το δικό μα χάρτη, έχετε τη Χίο και τη Μυτιλίνη και κορυφή στο τρίγωνο απάνω την Αλεξανδρούπολη. Mm -hmm. Στην Αλεξανδρούπολη θα έχετε τη βάση, στην πραγματικότητα, μια τεράστια βάση αμερικάνικη και αριστερά και δεξιά, λίγο κάτω από τη βάση αυτή, έχετε δύο προσφυγικές εστίες οι οποίες ταλαιπωρούν τα νησιά, εξοντώνουν τα νησιά. Και θέτουν ένα αμφιβόλο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο Αιγαίο η χώρα ως Ευρωπαϊκή χώρα, τάχα μου δίθεν, μα μάρανε αυτή η Ευρώπη, mm. είναι η αιτία των προβλημάτων μας Μάλιστα. Τι θα πάτε, θα πάτε σε ενοποίηση του Αιγαίου με τον ίδιο τρόπο που πάτε σε ενοποίηση των Δυτικών Βαλκανίων, mm. αφού τα κόψαμε σε κομματάκια, για να το πω πιο επικίνδυνα από ό,τι ακούγεται. Κύριε Άρα ένα πάζλ το οποίο συνδέεται Σε αυτό το, το πάζλ, λοιπόν, λοιπόν, δεν μπορείτε να φτιάξετε εν ώψη του εορτασμού του 1821 μια ενιαία ε, αυτοπεποίθηση και στρατηγική. Ε, επαιτειακού τύπου mm -hmm. δεν είναι επαιτειακό και κάτι άλλο δεν είναι το προσφυγικό ένα πρόβλημα που γεννήθηκε χτες και θα λυθεί σε μερικέ εβδομάδε. το προσφυγικό βέβαια. είναι ένα πρόβλημα πολύ βαθύ και θα το έχουμε για είναι, πολλά χρόνια είναι ένα πρόβλημα που εξαρτάται από απίστευτα πράγματα από απίστευτα πράγματα και δεν είναι πανικού του κορονοϊού. Μέσα μάλιστα, σε αυτό μάλιστα. το κλίμα, κύριε Σιρήγο, εμεί τι ακριβώ πάμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε σήμερα με την Τουρκία Συγγνώμη, και Ελλάδα. Το Συγγνώμη για να κλείσω. Προσέξω την ερώτηση στον κύριο Σιρήγο. Το έλεγε ότι πρέπει να τελειώνουμε με το Δουβλίνο. Να. Και τώρα ακούτε να λένε πέθανε το Δουβλίνο. Με αλλάζει τώρα το Δουβλίνο. Το πέθανε το Δουβλίνο Μόλ είναι το μια κουβέντα. Τι έρχεται μετά το Δουβλίνο. Η κυρία Καναλή, μια και τα βάλαμε όλα. Ε, λέει ο Ερντογάν, εγώ πήρα και το τρίτο γεωτρύπανο τώρα και θα ξεκινήσω γεωτρήσει άμεσα για να ελέγξω την περιοχή. Πιστεύετε ότι θα το κάνει, μπορεί και να το κάνει. Σε περιοχή που, ε. που το κάνει. Το πρόβλημα αφορά... δεν είναι ποτέ τι κάνει ο αντίπαλο. Το πρόβλημα τι κάνει εσύ. Και κυρίω το πρόβλημα τι κάνει όταν είσαι μέσα σε μια συμμαχία. Αυτή τη στιγμή ο, ο, ο Ερντογάν και απέναντι στην Ευρώπη που θα μα προασπίσει είναι αυτό που του ζητήσανε μέτρα ε, 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 εξαιτία. Τη παρουσία του στη Λιβύη και τη παραβίαση του εμπάρκου και των υπολείπων άλλων πραγμάτων. Και βγήκε μια απόφαση ψελίζουσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο επιχειρηματίε mm. και δύο ίσονο σημασία, αξιωματούχου. Σοφρολογείτε, Εδώ είναι πολλά τα λεφτά. Κάπος, κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε. Υπάρχουν λεφτά και υπάρχουν και συμφέροντα. Λοιπόν, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες επενδύουν την ίδια ώρα που επενδύουν στην Κύπρο, επενδύουν και στην Τουρκία. Μην κοροδευόμαστε. Mm -hmm. Οι ίδιες μεγάλες εταιρείες είναι που έχουν επενδύσει στο φράγμα που ελέγχει τις πηγές του Τίγρη και του Ευράτη στα κουρδικά χωριά τα 3.000 πισωπεδόθηκαν για να γίνει το φράγμα. Θεωρείτε, και πνιγήκανε. Θεωρείτε η Ελλάδα, κυρία Κανέλη, δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια κρίση. Θα Κατά ειδομά. την άποψή μου, όσο είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί και έχει αποφασίσει εκ των προτέρων να αποδεικνύεται το καλό παιδί του ΝΑΤΟ. Κυρία Κανέλη, ακούστε τον κύριο Τσίπρα <coughs> το Σαββατοκύριακο. Όχι. Αυτό τα... που είπε για τους αρμούς τη της εξουσίας. Διάβασα. Τον... διάβασα, τον διάβασα. Δεύτερη φορά αριστερά και τον, έλεγχο διάβασα. των αρμών της εξουσίας, πώς το ακούσατε. Τον διάβασα, καθώς καταλαβαίνετε. Πέσατε ε, εγώ. Καθόλου και θα ασχολούμαι και με τα εσωτερικά του. Ο δεν είναι εσωτερικό αυτό. Εσωτερικό. Είναι. Ε, πώς είναι εσωτερικό. Πιστέψτε με, είναι εσωτερικό. Έτσι λέτε. Είναι τόσο εσωτερικό. Μα λέει όταν όσο... έχουμε στην εξουσία τη δεύτερη φορά, δεν λέει μέσα τι κάνουμε. Κοιτάξτε, μέσα. Κοιτάξτε, τα συζητήσαμε. Οι αυτοκριτικές που γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων και ειδικά σε ανοιχτέ διαδικασίε. Ε, είναι σαν να μου λέτε ότι γίνονται χωρί κάποιο να σκέφτεται τι θα βγει προ τα έξω. Ε, καλά, εννοείται. Λοιπόν, σκέφτες, αυτό που θα βγει προ τα έξω εξαρτάται αν θα είναι χρήσιμο ή όχι. Ε, η είναι το συγκεκριμένο. Τον μετά την Ήτα, μετά, ευνοεί τον κύριο Τσίπρα, αυτό μετά, που είπε. Μετά την ΙΤΑ. Ε, αυτό το ξέρουν εκείνοι. Μόνοι του. Όχι, ε. σε επίπεδο κοινωνία, Υπάρχει και μια κοινωνία. Φίχαξε, τα κόμματα δεν κλειστείίίί. Θα ήθελα να σχολιάσω ένα κόμμα το οποίο χαρακτήριζε άσεκτο Βαρουφάκι. Ναι. Και τώρα μιλάμε για το στικάκι του βαρουφάκι. Mm -hmm. Γι' αυτό και δεν μπορώ να πιστέψω, να με συγχωρήσει ο κύριος Καθηγητή. Αμφισβητώ την ε, ε, προσέγγιση των αναλύσεων και των προβλέψεων τι θα κάνει mm -hmm. ο Ερντογάν. Γιατί είμαστε σε μια λεκάνη. Βάλτε την Κύπρο στο χάρτη και mm -hmm. πηγαίνετε δεξιά τα ματάκια σα, λίγο τόσο δάσο πατάει η γάτα. Και θα μου πείτε, όταν σα μίλησα για το Παλαιστινιακό, πείτε μου, η Γάζα έχει μέτωπο στο... mm -hmm. στη Μεσόγειο. Έχει. Mm -hmm. ΑΟΖΑ έχει. Υπολογίζεται πάντο. γεώτρηση. Δεν θα έχει. Δεν υπάρχει πουθενά. Μία mm -hmm. γεώτρηση πήγε και έγινε στη Γάζα, mm -hmm. βγήκανε ε, πλοία των, ε, ε, το λένε, ε, πολεμικά του Ισραήλ mm -hmm. και τα διέλυσε. Mm -hmm. Με ποιον είναι σύμμαχο το Ισραήλ αυτή τη στιγμή που καταργεί από τη Γάζα, ακόμα και στο καινούριο σχέδιο των Αμερικανών, mm -hmm. δεν υπάρχει αό για την Παλαιστίνη. Δεν υπάρχει καν, δεν λογαριάζεται κανένα να υπάρχει να έχει ΑΟΣ ο mm -hmm. Και ερχόμαστε και συζητάμε εμεί αν θα μπει λίγο και δεξιά είναι. ή λίγο αριστερά. Η Μα. αμφισβήτηση είναι τεράστια. Κλείνουμε ο ηγεμονικός ρόλος είναι αντιπροσωπευτικό για τον δέκα, Άτο. Δέκα, το δέκα, το δέκα, καταλαβαίνετε. Δέκα, του συμφέρει.